απαντώντας στα ιδιαίτερα εύστοχα και επικοδομητικά σχόλιά σας, τα οποία εμπλουτίζουν τις αναρτήσεις μας, αναφερόμαστε για άλλη μια φορά σε σειρά εκπομπών στα επιτεύγματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μιλάμε για ισχυρά οπλικά συστήματα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, από ισχυρές μονάδες επιφανείας όπως πυραυλακάτους και κανονιοφόρους έως μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, κατάλληλα για παρακολούθηση και επιτήρηση όπως τα Pegasus 2 Block 1. Σήμερα κάναμε εκπομπή για τα ελληνικής κατασκευής τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Λεωνίδας. Όλα αυτά για να αποδείξουμε ότι η Ελλάς έχει παράγει τα προηγούμενα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, εξαιρετικά οπλικά συστήματα για ξηρά θάλασσα και αέρα, καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς πλην του βυθού, τα οποία αν συνεχίσουμε την παραγωγή μπορούμε σταδιακά να τα ενισχύουμε όλο και περισσότερο, παραδείγματος χάρη οι κανονιοφόροι και οι πυραυλάκατοι να επιμηκύνονται και να γίνουν κορβέτες, σταδιακά ελαφρές φρεγάτες και μετά βαριές φρεγάτες αεράμινας περιοχής κατάλληλες για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και την προστασία και του έτερου ελληνικού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν δεν λέω ότι θα φτιάξουμε φέτος φρεγάτες τύπου Μπελαρά ή Ντάμεν Σίγμα ή Μέκο, αλλά μπορούμε σύντομα να προχωρήσουμε κορβέτα, ελαφρά φρεγάτα, βαριά φρεγάτα αεράμινας περιοχής, μεγάλα πλοία, σταδιακά σε βάθος χρόνου. Τα UAV Pegasus 2 Block 1 μπορούν σταδιακά να μετατραπούν σε UCAV, σε οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σαν τα TB2 Bayraktar, σαν άλλα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, τα αμερικανικά ας πούμε, τα MQ-9 Reaper. Σταδιακά και πάλι, ελαφρά όπλα αρχικά, κατόπιν πυράβλους και όλα αυτά. Τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Υπήρχαν σχέδια, υπήρχαν προτάσεις και για τα Λεωνίδας και για τα M113, αλλά εδώ συγκεντρωνόμαστε στα Λεωνίδας, να γίνουν τελικά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, πανίσχυρα. Υπάρχουν σχέδια. Έτσι μπορούμε φτηνά να καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες και να αγοράζουμε από το εξωτερικό μόνο ό,τι μας χρειάζεται. Μπορεί να έχεις ας πούμε 10 κορβέτες ελληνικής κατασκευής, οπλισμένες, πανίσχυρες, με αντιπλοϊκούς πυράβλους, με πυροβόλα, με αντιαεροπορικά, και από εκεί και πέρα να αγοράσεις, αφού προς το παρόν δεν μπορείς, τις 4 φρεγάτες που θέλεις για την Ανατολική Μεσόγειο. Όχι να χρειάζεται να τα αγοράσεις όλα. Ή από την άλλη να μπορέσεις να έχεις τα UAV που σου χρειάζονται, στους αριθμούς που σου χρειάζονται και να μην αγοράζεις καθόλου UAV από το εξωτερικό. Παρομοίως, φυσικά, με τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Να αγοράζεις μόνο άρματα μάχης, όπως τα Leopard 2A6 ή οποιαδήποτε άλλα, τα οποία προς το παρόν, δεν μπορείς να κατασκευάζεις. Στο μέλλον, αφού θα κατασκευάζεις τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μάχης, όπως είπα και πριν, μετά θα πας και στα τεθωρακισμένα. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε την εξανατολών απειλή. Δεν θα μπορέσουμε μετά από 10, 20, 30 χρόνια να παράγει η Τουρκία οπλικά συστήματα και εμείς να περιμένουμε να εισάγουμε τα πάντα. Όλα αυτά χωρίς να είμαι ειδικός, είμαι ένας πολίτης που έχω ανησυχίες για την εθνική άμυνα, τα παρακολουθώ εδώ και πολλές δεκαετίες και γι' αυτό κάνουμε τις συγκεκριμένες εκπομπές. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε το κανάλι μας. Καλό απόγευμα σε όλους.